κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω συγχαίροντας τον ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αξία, καθώς προέρχονται από γνωστό οπαδό της ΣΑΡ. Και βέβαια για τους λίγους ή περισσότερους δυσαρεστημένους Θεσσαλονικής από το χθεσινό αποτέλεσμα, υπάρχει μια ευκαιρία ακόμα στον τελικό συμβαίνει. Ανοίγω μια παρένθεση. Αισθάνομαι προσωπικά δικαιωμένος για το γεγονός ότι οι δύσκολες αποφάσεις τις οποίες πήραμε και αφορούσαν τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος φαίνεται τελικά να δικαιώθηκαν από τις εξελίξεις. Θυμάστε, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τα γήπεδα για δύο μήνες, ώστε να τοποθετηθούν κάμερες, τροπολογηθεί η λύση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, αυτοματοποιηθούν οι ποινές για κάθε είδους παράβαση. Και παρά το γεγονός ότι είχαμε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, το οποίο κρύφηκε στην ιδιοληψία την τελευταία αγωνιστική, και αυτό προφανώς πάντα μπορεί να αυξάνει τα πάθη, η ιστορική εικόνα των γηπέδων από τότε που ξεκίνησε και πάλι το πρωτάθλημα με φιλάθλους αλλά και στα play-off είναι μια εικόνα που προσομοιάζει περισσότερο με ευρωπαϊκά γήπεδα. Πιστεύω ότι και στο ποδόσφαιρο σταδιακά γινόμαστε Ευρώπη. Το κρατήσουμε αυτό. Στη σωστή κατεύθυνση. Έρχομαι τώρα